Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα κάνουμε βλογκάκι. Είναι οι μέρες που χιονίζει. Λοιπόν, χρειάζεται να πεταχτώ στη δουλειά. Είναι ψιλοεπίγον, γι' αυτό αλλιώς δεν θα φεύγα από το σπιτάκι μου. Όπως βλέπετε έξω χιονίζει. Οι δρόμοι είναι χιονισμένοι. Αλλά χρειάζεται να φύγω με μεγάλη προσοχή. Θα σας τα μεταφέρω όλα. Το δεν έχω το setup που κάνω στα βίντεο μου. Είναι ψιλοέκτακτη η κατάσταση. Πείτε μου αν θέλετε να σας να δείχνω απ' έξω. Μάλλον θα γυρίσουμε την κάμερα να τη βλέπετε και απ' έξω. Μπορεί ο ήχος να μην βγει καλός, αλλά εγώ θα σας το βάλω εδώ. Θα το δούμε παρέα. Θα σας μιλήσω και για ποιο λόγο τι πρέπει να προσέχετε σε περίπτωση χιονιού. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα, αλλά όπως και να έχει, θα τα φτιάξουμε όλα στο μοντάζ. Λίγο χιόνι μπήκε ρε φίλε, λέω. Έχει 0 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Πάμε από κάτω. Μια καλή επιλογή είναι, παιδιά, άμα χιονίζει όσο νότια πηγαίνετε τόσο το καλύτερο, γιατί το χιόνι είναι λιγότερο. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά για αυτές τις ημέρες ο οποίες τέτοιο, τσεκάρουμε λίγο άσταματα το αυτοκίνητο, εντάξει, πιάνουν δηλαδή τροχή, να πηγαίνετε σιγά. Να καλύτερο είναι να χρησιμοποιείτε τα όρια ταχύτητας χαμηλότερα από όσο... Ρε άνθρωπε του χιονιού, γιατί είσαι με το μηχανάκι ρε. Ρε, σήμερα μπες μήνες σπίτι ρε. Για μένα καλό είναι να επιλέγουμε δρόμους μεγάλους, γιατί τους μεγάλους τους έχουν ανοιχτούς. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει έντονη χιονόπτωση. Να ζεσταθεί λίγο το αμάξι. Να βάλουμε τη θέρμανση. Λοιπόν, επίσης μιας και τώρα το αυτοκίνητο δεν κινείται και ακούτε μόνο τη φωνή μου, με τη θέρμανση. Μην βάζετε θέρμανση να χτυπάει στο πρόσωπό σας κατευθείαν, διότι ο ζεστός αέρας σας νιστάζει και δεν είναι καλό, γιατί θα κοιμηθούμε στο τιμόνι. Το καλύτερο απ' όλα είναι η θέρμανση να την έχουμε στα πόδια. Η θερμότητα πάντα ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε καλό είναι να την έχετε στα πόδια τη θέρμανση, για να γίνεται και η δουλειά καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένης, δεν έχει χιόνι, ο δρόμος είναι βρεγμένος. Και κάπως έτσι θα πάει, δηλαδή στους μεγάλους οδικούς, στο μεγάλο οδικό δίκτυο που περνάνε πολλά αυτοκίνητα, δεν έχει πολύ χιόνι. Έχει έρθει και το μήνυμα από την πολιτική προστασία, οπότε όντως είναι τέτοιο, έχει αυξημένη χιονόπτωση. Τι λέει εδώ? Αποφύγετε κάθε εξκοπή μετακίνηση, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών οδηγίας προστασίας. Πολύ έντονες χιονοπτώσεις και γι' έξω γίνεται ένας ψιλοπανικός, έχει πάρα πολύ κίνηση. Θεωρώ ότι περιμένα λίγο, δεν ξέρω, η μέρα λίγο να μεγαλώσει, δεν ξέρω, πάντως είναι όλοι έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτά, υπομονή. Όντως αν δεν υπάρχει λόγος να μην βγείτε έξω. Τι να πω. Τώρα όσο αφορά εδώ, δηλαδή θα κάνουμε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων σε μισή ώρα, έτσι πως πάει. Έχει κολλήσει το σύμπαν, φοράμε όλοι τα σκουφάκια μας. Ανοίξαμε πάλι τα φώτα. Σούπερ αμόλυβδη, εκατοστάρα, 2 ευρώ. Καλό. Τώρα sorry για το πούλημα της κάμερας και το η φάση. Είναι έκτακτο, ήθελα να μεταφέρω λίγο και τη φάση εδώ με το χιόνι στην Αττική και να πούμε 5 πραγματάκια που ίσως φανούν χρήσιμα στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι από εκεί που έφυγα, επειδή είναι στενό, δεν πατιέται πολύ το χιόνι και μπορεί να έχει, να είναι χειρότερα τώρα, ας πούμε, να έχει απάτητα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις μη ρισκάρετε να πάτε να το παρκάρετε κοντά στο σπίτι. Αν έχει κάπου έναν πιο μεγάλο δρόμο και έχει να το παρκάρετε κάπου εκεί, δεν πειράζει, περπατήστε με τα πόδια. Προσοχή στο πεζοδρόμιο, γλιστράνει τώρα. Update της φάσης, της κατάστασης. Έχω φύγει από το γραφείο, μας εντοπίσανε, έκανα τη δουλειά μου στα γρήγορα, αλλά όσο και, όπως και να έχει, θα έκλεινε το γραφείο σήμερα για λόγω της φάσης, για να μην υπάρχει λόγος να κατέβουν συνάδελφοι από βόρεια. Ένα update. Γενικότερα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήταν πριν που ερχόμουν. Είναι που πρέπει να πάω λίγο την περιοχή του Σαμπελοκήπων, εκεί Μιχαλοκοπούλου. Άλλη μια μέρα δίχως σκοπό,
έξι ώρες ψεύτρα η βραδιά. Μέτρα τις μπόρες σβήνει η ματιά. Κλείνουν τα μάτια, πίκρα η ψυχή. Σκέτο φαρμάκι στάζει η ζωή. Update. Γίνεται τη σκάρα. Γλιστράει ο δρόμος κανονικότατα. Είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Θέλει μεγάλη προσοχή το φρενάρισμα. Γλιστράει όταν φρενάρεις. Βρήκα μια δίωδο κάπως καλύτερη για να πάω σπίτι μου. Χιονίζει πάρα πολύ. Είμαι στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Στην ιατρική σχολή. Αυτός ο δρόμος. Και γίνεται χαμός. Θα δοκιμάσω να πάρω κάποιους δρόμους. Τώρα αξίζει. Άστο. Δεν θα πάρω. Θα συνεχίσω ευθεία να πάω κανονικά από εκεί που πατιέται πολύ. Μπας και φτάσω. Γενικότερα γλιστράει αρκετά. Σιγά θα χαλάσουμε και το ABS. Α, δείτε και λίγο τι γίνεται απ' έξω. Και πως είναι ο δρόμος. Έτσι, ωραία. Αυτά. Άντε, γεια σας τώρα. Update. Είμαι 2 ώρες στο δρόμο. Είμαι στην Βουλιαμένης. Και γίνεται αυτό. Γενικότερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Έτσι, έχει πολύ χιονόπτωση στο σημείο, γλιστράει ο δρόμος, θέλει προσοχή. Είμαι με πρώτη ταχύτητα στο κυβότιο, δεν αλλάζω δεύτερα, σπάνια το κάνω. Κρατώ απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από το προπορευόμενο και ελπίζω να μπορέσω να φτάσω μέχρι ένα σημείο στο σπίτι. Μάλλον θα το παρκάρω το αυτοκίνητο πολύ πιο πίσω, όπου βρω βασικά, για να το πάρω με τα πόδια. Μετά θα πάω στο σούπερ μάρκετ με τα πόδια, γιατί χρειάζομαι κάτι επιγόντως. Και αυτά τα νέα. Bye! Ξανά. Update. Αφήνω το αυτοκίνητό μου εδώ και πάω πίθη με τα πόδια, γιατί πολύ απλά, για να μην βρω κανένα εμπόδιο και είναι ανηφορικός εκεί ο δρόμος. Περπατάω στο χιόνι. Εδώ το αυτοκίνητο, εδώ χαμός. Θα φύγουν από εδώ σε 2 μέρες, 3. Μόνο με αλυσίδες. Τέλος πάντων. Εντάξει παιδάκια μου, καλά. Κάτσε να πάω πίσω δρόμο. Τώρα με άρβυλα, δερμάτινα, με πένδυση. Ισοθερμικό από μέσα παντελόνι. Απ' έξω ένα κανονικό κουφάκι και αυτά. Έχει 30 πόντους χιόνι στο πεζοδρόμιο. Ωραία, θα χρειαστεί μου φαίνεται να φτιάξουμε κανέναν. Τέλεια. Άντε, κλείνω τώρα.